Λοιπόν, δεν είδαμε πάλι πολύ μεγάλες βαθμολογίες. Έχω την αίσθηση όμως ότι τα κορίτσια ήταν καλύτερα, αλλά απλώς οι κριτές ήταν πιο συγκρατημένοι βαθμολογικά. Ποια είναι η νικήτρια της ημέρας? Πάμε να δούμε τον πίνακα κατάταξης. Είναι η Ρο, η οποία είναι η μόνη που έχει κατορθώσει να πάει πάνω από 10,5. Αμέσως μετά η Σιμών με 9,4. Αμέσως μετά η Νικολίνα με 9,3. Η Αμίνα δεν είναι εδώ. Της ευχόμαστε περαστικά πολλά. Είναι τελευταία, μηδενίζεται κάθε μέρα. Η Φωτεινή αμέσως μετά με 5 βαθμούς και η Ζέτα με 7,5. Η Ρο είναι η πρώτη φορά που έρχεσαι εδώ. Για έλα να σε δω τώρα πόσο χαρούμενη θα έρθεις δίπλα μου. Από εκεί, από εκεί. Όχι, από εδώ έλα. Δεν έχω μάθει ακόμα το δρόμο. Δεν ξέρει και τον δρόμο η αγάπη μου. Δεν ξέρει τον δρόμο να έρθει εδώ. Αυτά τα βραβεία στην Κύπρο, στη Λεμεσό σου πήγανε πάρα πολύ καλά. Πες μου πώς αισθάνεσαι τώρα που έχεις πάρει μια πρώτη νίκη. Νιώθω τέλεια. Και ναι, είμαι επιτέλους η νικήτρια της σημερινής ημέρας. Οι κριτές μου έβαλαν πολύ καλούς βαθμούς, κατάλαβαν το look μου και τα κορίτσια, αλλά δύο κορίτσια δεν το κατάλαβαν ακόμα. Και έτσι όπως τα βλέπω τα πράγματα, δεν νομίζω να το καταλάβουν. Θέλουν πολύ δρόμο. Τώρα δεν θα αισθανθείς πάρα πολύ τέλεια και θα πρέπει να διαλέξεις από πού θα πάρεις το βαθμό που εσύ θα έχεις όμως υπέρ σου στον καλά. Από ποιο κορίτσι? Λοιπόν, θα το πάω πολύ... Θα το πάω και συναισθηματικά. Θα το πάω και στην πιο αδύναμη προσπάθεια, τουλάχιστον για μένα και σαν εικόνα που... Θεωρώ ότι δεν θα έβγαινα έτσι έξω ή δεν θα ήθελα να δω και κάποιον άλλον άνθρωπο να είναι έτσι έξω. Και λόγω του ότι με τις άλλες κοπέλες λέω περισσότερα πράγματα και έχουμε καλύτερη επικοινωνία. Ναι. Καλώς ή κακώς με τη Φωτεινή δεν έχουμε έρθει τόσο κοντά. Λυπάμαι, Φωτεινή, που είναι πάλι από σένα. Για μένα ήσουν η πιο αδύναμη προσπάθεια. Και αυτό, δεν έχουμε έρθει σε τόσο κοντινή επαφή όσο έχω έρθει με τα άλλα κορίτσια. Γι' αυτό το λόγο και συγγνώμη. Πρέπει να είσαι με διαφορά η κοπέλα από την οποία παίρνουν τους περισσότερους βαθμούς, ε. Δεν είμαι συμπαθής μάλλον στην παίκτριά της, αλλά δεν έχω κανένα απολύτως πρόβλημα γι' αυτό. Ούτως ή άλλως, εγώ έχω συνηθίσει είτε να με λατρεύουν είτε να με μισούν, οπότε το περνάω έτσι και αυτό. Είτε έχουν κάνει ομάδα για να συνεννοούνται αν θα παίρνουν πόντο από μένα, είτε μεμονωμένα, ούτως ή άλλως αυτά που τους λέω στα κορίτσια τους πονάει. Έχω μια αιχμηρή κριτική που δεν αρέσει. Οπότε είναι πολύ λογικό να θέλουν να με βγάλουν το παιχνίδι για να μην ακούνε τα σχόλιά μου. Συγχαρητήρια. Ευχαριστώ. Μπράβο σου. Έχεις έναν βαθμό για τον καλά που έρχεται στο επόμενο επεισόδιο. Και τώρα είναι η ώρα για την πασαρέλα. Μπορώ να την αφιερώσω? Φυσικά, εννοείται. Στον Αντρέα μου και στη Σοφία μου. Στον Αντρέα και τη Σοφία. Πάμε. Μ' αρέσει που φέτος έτσι αφιερώνουν τις νίκες τους οι παίχτριες. Είναι πολύ ωραίο, πολύ γλυκό αυτό. Ξεκίνησα τη σημερινή εκπομπή λέγοντας ότι έχω μια αγωνία για τις βαθμολογίες, γιατί είναι πολύ κοντά τα κορίτσια βαθμολογικά. Και αυτό, όπως είδατε, συνεχίστηκε και σήμερα. Τι θα γίνει στο επόμενο επεισόδιο, τι θα γίνει στον καλά, ποιες κοπέλες θα βγουν υποψήφιες προς αποχώρηση, ποια θα είναι η μεγάλη νικήτρια, αυτό παίζεται πάρα πολύ έντονα, οπότε έχει πολύ μεγάλη σημασία να δούμε και πώς θα εμφανιστούν τα κορίτσια στον καλά, που έχει ένα θέμα, όχι θα το πω, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Για πες το. Όχι παιδιά, τους έχετε όχι, βάλει τώρα, τους βάζετε δύσκολα, αν με ρωτάτε εμένα δηλαδή. Ακούστε τώρα τι πρέπει να κάνουν. Maximal luxury, δηλαδή πολυτέλεια στο full, στο maximum, στο μεγαλύτερο βαθμό. Και όταν λέμε, λέει, πολυτέλεια, δεν εννοούμε να είναι ακριβά, αλλά να φαίνονται. Εκεί είναι και η δυσκολία. Είστε έτοιμες για όλο αυτό? Ναι. Αυτό τον καλά δεν το έχω ξαναζήσει εγώ στο My Style Rocks. Θα το ζήσουμε μαζί. Εύχομαι καλή επιτυχία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και για σήμερα ευχαριστώ πάρα πολύ και τους κριτές μου που τόσο πολύ αγαπώ. Το Λάκι μου, την Εύελιν μου και το Στέλιο μου και φυσικά πάνω από όλους εσάς. Γεια!